Μας. Γεια σας. Πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε? Πάρα πολύ εδώ, καλά. Τι να κάνουμε. Έχετε ξεκουραστεί καθόλου, δεν νομίζω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από την προεκλογική περίοδο πέρσι, πριν από το καλοκαίρι δηλαδή, δύο εκλογές, μετά δύο εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά δύο εκλογές στην αυτοδιοίκηση, νομίζω ελάχιστοι στο χώρο έχουν ξεκουραστεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, Μιχάλη, ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, με το ένα ή με το άλλο θέμα, έχουμε αρχίσει και χάνουμε λίγο την ουσία των πραγμάτων. Ασχολούμαστε με πολλά περιφερειακά, πολύ σημαντικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λίγο σαν να περνάνε κάτω από το ραντάρ τα πραγματικά προβλήματα, που όπως δείχνει και η δημοσκόπηση του ΣΤΑΡ, ο κόσμος τα βλέπει ακόμα τα πραγματικά προβλήματα. Την ακρίβεια δηλαδή τη φέρνει πρώτο θέμα. Ναι, ξεκάθαρα. Απλώς νομίζω ότι η κατάσταση που επικρατεί στην αξιωματική αντιπολίτευση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στη χώρα. Mm-hmm. Αυτό το είδαμε πρώτα με τις εκλογές τις διπλές και το βλέπουμε και τώρα με την φθορά του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση είναι λογικό, έτσι, πέρα από το γεγονός ότι σπαράσεται ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι λογικό τα ζητήματα να περνάνε κάτω από το ραντάρ. Mm-hmm. Γιατί έτσι είναι η λειτουργία στη δημοκρατία, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση να τα βάζει στην ατζέντα. Αν δεν τα βάζει στην ατζέντα, εντάξει, προσπαθούμε, η αλήθεια είναι, εμείς δημοσιογράφοι, αλλά δεν είναι εύκολο, και νομίζω και γι' αυτό το λόγο σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τουλάχιστον δύο κόμματα εξουσίας σε κάθε χώρα. Ξέρεις, υπάρχει μια διαδικασία που εδώ στην Ελλάδα τίνει να την ξεχάσουμε. Οι δημοσιογράφοι ερευνούν, αποκαλύπτουν και μετά αναλαμβάνουν οι πολιτικοί για να συνεχιστεί η υπόθεση. Όχι απλά για να περάσει τα αρχεία της εφημερίδας ή του site ή του καναλιού το ρεπορτάζ που κάναμε. Και εδώ το τελευταίο κομμάτι τίνει να εξαφανιστεί στη χώρα μας. Έτσι, έτσι είναι. Και επίσης, κακά τα ψέματα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου, άσχετα με το τι ψηφίζει, ακούει τα κόμματα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα μεγάλο κόμμα στην αντιπολίτευση για να λέει την άλλη πλευρά, είναι λογικό να προκαλεί, ας πω την καλύτερη λέξη, ένα τεράστιο έλλειμμα στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, μια και μιλάμε για την αντιπολίτευση, είναι ξεκάθαρο και με την κάλπη των αυτοδιοικητικών εκλογών, όχι μόνο με το γκάλωπ του ΣΤΑΡ, ότι από τη μία χάνει πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη δεν κερδίζει πολύ το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί υπάρχει ένας προβληματισμός για το, ενώ ο κόσμος λέει ότι θέλω κεντροαριστερά, θέλω έναν ισχυρό δεύτερο πόλο, το σενάριο με τα πολλά μικρά κόμματα δεν με βολεύει, δεν μπορεί να βρει κάτι. Έτσι είναι, όπως τα λες, Αλέξανδρε, θα προσέθετα εγώ ότι σε αυτή την εικόνα έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία, παρά τη χαόδη διαφορά της, χάνει σημαντικά. Έχει χάσει σημαντικό ποσοστό μέσα σε αυτούς τους τέσσερις πόσοι μήνες είναι που έχουν περάσει. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στη χώρα. Τα περισσότερα είναι αρνητικά, δεν χρειάζεται να τα θυμηθούμε. Άρα έχουμε μια εικόνα όπως την περιγράφεις εσύ. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία πέφτει το ποσοστό της, αλλά έχει τεράστια διαφορά με την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια είναι ότι είναι σε μια ελεύθερη πτώση, ναι, και το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίζει. Θα έλεγα ότι αν θέλουμε να το δούμε και λίγο πιο έτσι, στενά, με όρους αριθμητικούς, ο πιο κερδισμένος από όλους είναι το ΚΚΕ. Αλήθεια. Ναι, αυτό ξεκάθαρα, με ποσοστά κερδισμένος. Δεν είναι η αίσθηση. Με αριθμούς. Ναι. Με είναι αριθμούς. Ξεκάθαρα. Αυτό, ναι, φαίνεται με αριθμούς. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι παρότι εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί ο εκλογικός ανταγωνισμός, υπάρχει μια μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ, παρότι δεν έχει μικρά, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι, έχει μικρά βήματα προς τα πάνω, και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια γρήγορη πτώση. Απλά το ιδιαίτερο του πράγματος, Μιχάλη, είναι ότι υπάρχει μια μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς να είναι αντίστοιχη μάχη για την επικράτηση στο χώρο. Γιατί με 12% ένας και 11% άλλος, δεν επικρατεί κανένας στο χώρο της κεντροαριστεράς, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα, και θα έλεγα κιόλας, αν δούμε και τα exit poll, ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται στην κεντροαριστερά είναι κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που είναι προς τα εκεί. Άρα
Το γεγονός ότι από τη μία πλευρά το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να απευθυνθεί προνομιακά, όπως παλιά, έτσι, το θυμόμαστε, οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον, προνομιακά στην κεντροαριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να την χάνει και βέβαια η αλήθεια είναι ότι από την εκλογή του κυρίου Κασελάκη και μετά έχει οξύτερο πρόβλημα. Έχει. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, όταν γίνεται μια αλλαγή σε ένα κόμμα και βγαίνει ένας καινούριος πρόεδρος, θεωρητικά, ναι, μεν πάντα υπάρχει μια γκρίνια ή μια δυσφορία από την αντιπολίτευση, την εσωκομματική, αλλά δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτός ο κακός χαμός δεν τον έχουμε ξαναδεί σε άλλο κόμμα. Θεωρητικά, υπάρχει μια ανανέωση και πάμε για καινούργια. Ναι, όμως εκεί εδώ διαφωνώ λίγο. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα είναι ότι σπαράσεται και ο κόσμος βλέποντας αυτή την εικόνα είναι προφανές ότι τον αποθεί. Λογικό είναι. Σε κανέναν δεν αρέσει ό,τι και να πιστεύει. Και ένα δεύτερο είναι ότι ο νέος αρχηγός δεν έχει καταφέρει να δώσει ένα στίγμα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Φαίνεται από τις έρευνες, φαίνεται και από την κριτική που γίνεται και δημοσιογραφικά, έτσι. Υπάρχουν τοποθετήσεις του κυρίου Κασελάκη που τη μία νομίζεις ότι είναι κεντροδεξιός, την άλλη νομίζεις ότι είναι κεντροαριστερός, δηλώνει αριστερός, λέει κάποια πράγματα που σε πάρα πολλούς φαίνονται δεξιά και αυτό δεν είναι προσωπική μου γνώμη, έτσι. Αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην κοινή γνώμη. Μα είναι ομιλίες του, γραπτές, δηλαδή δεν είναι απλά η αίσθηση το τι λέει ο κ. Κασελάκης. Η ομιλία του στον ΣΕΒ ήταν μια ομιλία που είχε πολλά κομμάτια που μπορεί να λέγανε ότι κουμπώνε στην αριστερά, αλλά είχαν και πολλά κομμάτια που μπορεί να πεις ότι κουμπώνε στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Και απόψε βέβαια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και πάλι είναι ένα φόρουμ όπου μπορεί να κινηθεί η συζήτηση προς όλο το ιδεολογικό φάσμα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Εσένα, Μιχάλη, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με σημαντικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν στα κανάλια, να κάνουν όλες αυτές τις δηλώσεις, πώς σου φαίνεται, πώς το κρίνεις, φαίνεται φυσιολογικό? Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει πλέον, τουλάχιστον από χθες το βράδυ, νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια για μορατόριο. Κατευνασμός, ναι. Νομίζω ότι και οι δηλώσεις χθες, το είπε πολύ ωραία και ο Αλέξανδρος, και οι δηλώσεις χθες του κυρίου Τσακαλώτου έδειξαν ότι κάπου ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχθεί έτσι η κατάσταση. Ναι. Επίσης, μαθαίνουμε και από το ρεπορτάζ, γίνονται πολλές συναντήσεις στελεχών από διάφορες πτέρυγες και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι σε όλες τις πλευρές η βασικότερη θέση είναι το να πέσουν οι τόνοι. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, φάνηκε από χτες. Τώρα, αν θα επιτευχθεί, δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να γίνω μάλλον. Σωστό. Ναι. Επίσης, μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με την μαζική αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 είναι ότι δεν υπάρχει μια σημαντική μάζα έτοιμη, ενοποιημένη, να σηκωθεί να φύγει από το κόμμα, έτσι. Όπως ήταν το 2015, που ήταν καταμετρημένη, συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένη πολιτική και συγκεκριμένη ιδεολογία, έτοιμοι να φύγουν. Έτσι, και θα προσθέσω σε αυτό που συμφωνώ απόλυτα, ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα του 35%, τώρα είναι ένα κόμμα του 13%. Mm-hmm. Το να διασπαστεί ένα κόμμα του 13% καταλαβαίνουμε ότι θα καταστραφούν όλα τα μέλη. Και αυτό που θα φύγει και αυτό που θα απομείνει. Και είναι προφανές. Από την άλλη όμως βλέπουμε και αυτή η ρογμή που παρουσιάστηκε στη βιτρίνα της Νέας Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο να αποτυπώνεται και στον γκάλοπ το χθεσινό και στα υπόλοιπα γκάλοπ που θα βγουν. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει χαμηλότερα ποσοστά από το ποσοστό των εθνικών εκλογών και έναν προβληματισμό. Μπορεί να παίρνει ανάσα από το χαμό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει πρόβλημα εκεί. Σίγουρα, εγώ θα έλεγα έτσι με δημοσιογραφικούς όρους, ο κόσμος διψά για αντιπολίτευση, αλλά δεν του δίνεται. Είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι μπορεί να αποκτήσει εσωκομματική αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ήδη υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός στελεχών και βουλευτών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας που εκφράζουν τον προβληματισμό τους τουλάχιστον για το γεγονός ότι έχουμε ξεχάσει τη σημερινή λαϊκή δεξιά, για παράδειγμα. Ναι, απλώς και εκεί νομίζω, δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, αλλά αν η αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία προέλθει από την δεξιά και μην πω
και ακροδεξιά συγκεκαλυμμένη πτέρυγα, νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Έτσι, φανταστείτε μια κατάσταση όπου από το κέντρο και προς τα αριστερά τα κόμματα δεν μπορούν να έχουν πάνω από 15% και να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων να δημιουργηθεί, καλύτερα δεν υπάρχει θέμα διάσπασης, λάθος λέξη, να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιότερα. Νομίζω ότι δεν θα είναι καλό για το πολιτικό σύστημα. Ναι, αυτό είναι δεδομένο, αλλά για παράδειγμα αυτό που λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν είναι να πάμε δεξιότερα, αλλά να θυμηθούμε τις ρίζες της λαϊκής δεξιάς που έχει ξεχάσει ο Μητσοτάκης με την πολύ ισχυρή στροφή προς το κέντρο. Ναι, ναι, συμφωνώ. Από την άλλη όμως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια υπερσυντηρητική έτσι, τάση μέσα στο κόμμα που προσπαθεί να βάλει. Καλά, πάνω... ποιο ρεπορτάζ, το βλέπουμε, το βλέπουμε από δηλώσεις, δεν είναι. Όλες, αλλά και περισσότερο το ρεπορτάζ, γιατί βλέπουμε κάποιους, είναι πολύ περισσότεροι, προσπαθούν να βάλουν πάγο στην προαναγγελία του κυρίου Μητσοτάκη για την απόδοση δικαιώματος γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν είναι ανησυχητικό. Νομίζω ότι δεν θα το δούμε ποτέ να έρχεται στην Βουλή του συγκεκριμένου με αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω εγώ παραμένω αισιόδοξο. Μακάρι. Και εμείς θέλω να παραμένω αισιόδοξο. Να σκεφτόμαστε θετικά. Αλλά... μακάρι να γίνει. Μακάρι. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.